Γεια χαρά, Inferno Sacks. Εδώ σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο Inferno Breakfast κανάλι με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Καρατζά στο βίντεο. Γεια σου, Αλέξανδρο. Γεια σου, παιδιά. Τι κάνεις? Θα ήμουν καλύτερα να ζούσουν. Μα λέγα να σου πω λίγο κάτι. Αλήθεια τώρα. Με ενδιαφέρεις. Απλά όχι αρκετά. Με ενδιαφέρεις, ναι. Δηλαδή, εντάξει, όχι σε βαθμό που θα σε ρωτήσω τι κάνεις. Ξέρω εγώ, είσαι καλά. Αλλά γενικά με ενδιαφέρεις. Έχω κάποια συναισθήματα για εσένα. Δεν το κρύβω. Ευχαριστώ, φίλε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε. Σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν από την MSI, το οποίο μάλιστα είναι της 300ης επετείου της εταιρείας. Πρόκειται για το Z170A motherboard με υπότιτλο Crate Gaming 3X. Fuck yeah! Αυτό εδώ είναι το κουτί της motherboard. Είναι, δεν ξέρω αν είχατε ιδέα, νομίζω έχουμε παρουσιάσει και εμείς στο Inferno Braveheart πάλι την Crate την προηγούμενη. Όχι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά. Σημασία έχει ότι έχω μπροστά μου αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο θα το κάνω γρήγορα ένα unboxing με τον Αλέξανδρο τον Καρατζά, ο οποίος θα έρθει εκπληκτικά κατά εδώ μεριά. Η συσκευασία είναι πολύ όμορφη, έχει αυτό εδώ το εφεδάκι το ασπρόμαυρο. Γενικά είναι μια ασπρόμαυρη motherboard, όπως φημίζεται η Crate. Ξέρεις τα κάνω, Αλέξανδρο, θα φέρω το φως λίγο πιο κοντά για να είσαι κουμπλέ, γιατί σε βλέπω λιγάκι, πήγες να το κάνεις όμορφα μόνος σου. Λοιπόν, αυτή είναι η motherboard, θα σας τη δείξω σε λιγάκι. Μέσα υπάρχει αυτό το οποίο φεύγει και αυτό στη μαμάκα του. Υπάρχει το μεγάλο αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών. Υπάρχει το DVD, δεν ξέρω αν είναι DVD, αν είναι CD. Α, DVD, χαζόσακης. Με το software και τους drivers. Ένα ευχαριστήριο που διάλεξε την MSI. Δεν σε διάλεξα, MSI μου, με διάλεξες για να το στείλεις. Αυτά εδώ τα σημείο τσουτσουνάκια που τα βάζεις στα καλώδια και ξέρεις τι είναι τι. Πολύ ωραίο και χρήσιμο. Μία ακόμα σημείωση σχετική, ένα quick installation guide για τη CPU και τις μνήμες. Το Rear I.O. το οποίο είναι μαύρο με λευκές λεπτομέρειες και είναι αυτό εδώ. Τι δεν καταλαβαίνεις και προσπαθείς και το πλησιάζεις. Έτσι. Υπάρχουν δύο SATA καλώδια. Οκ. Okay. Και το αγαπημένο μου bridge, το οποίο, άντε ας μην τους το χαλάσω, είναι μέσα στη σακουλίτσα γιατί θα το επιστρέψω τη motherboard. Το SLI bridge για την Nvidia, το οποίο φυσικά κάνει και για το Crossfire. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά όμως μέσα και προχωράω αμέσως και γρήγορα στο προϊόν μας. Είναι η αντιστατική σακούλα και αυτή λοιπόν είναι η motherboard. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τα βασικά. Έχουμε LGA 1151 της Intel, που σημαίνει ότι υποστηρίζει όλους τους επεξεργαστές 6ης γενιάς της εταιρείας Skylake κτλ. Εδώ έχουμε το chipset, το οποίο είναι το Z170 επίσης της Intel. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι, και το έχω παρατηρήσει, έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι πιο βαριά μέταλλα εδώ στις ψύκτρες, Military Class 5 τα λέει η MSI, είναι πιο ανθεκτικά υλικά, όχι μόνο αυτά, όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, σχεδιαστικά ακολουθεί την κλασική παοκτσίδικη ασπρόμαυρη φιλοσοφία, με λεπτομέρειες λευκές, στο σύνολό της είναι μαύρο ματ, ξέρω εγώ, στο κάτω μέρος και τα λοιπά. Είναι γενικά μια πολύ όμορφη, ειδικά για συστήματα μαύρα ή και λευκά ακόμη, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Τι άλλο έχουμε εδώ? Έχουμε μνήμες DDR 4 εδώ, 4 slot για τις μνήμες, που σημαίνει ότι έχουμε διάταξη dual channel για ακόμα πιο γρήγορη απόδοση. Να πω ότι το μέγεθός της, το βλέπετε, το form factor της είναι 80x, που σημαίνει ότι έχουμε 30,5 εκατοστά και 23,5 εκατοστά. Επιστρέφω όμως στις μνήμες. Έχουμε, ξαναλέω, DDR4 με μέγιστη συχνότητα 3600 MHz σε περιπτώσεις overclock, εννοείται.
Εδώ έχουμε το 24-πινο για το ρεύμα μας. Εδώ έχουμε 4 είναι εδώ και 2 εδώ πέρα υποδοχές SATA, το γρήγορο το SATA, το 6 Gbps. Εδώ έχουμε το M2 που φτάνει μέχρι 32 Gbps αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να βάλετε τους εξαιρετικά καινούριους και γρήγορους SSDs που πηγαίνουν σφαίρα. Έχουμε 3 PCI Express slot για κάρτες γραφικών. Αυτή είναι επί 16, αυτή είναι επί 8, αυτή είναι επί 4. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 PCI επί 1. Εδώ βλέπετε το Audio Boost 3, που σημαίνει ότι έχει ένα κρυστάλλινο, μπορεί να παράγει κρυστάλλινο 7,1 ήχο με το εκπληκτικό τσιπάκι Audio Boost 3 εδώ πέρα. Άλλα σημαντικά που μου άρεσαν, και το είδα πρώτη φορά αλλά δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι χρήσιμο, το έχουν βάλει λέει ως extra durability, δηλαδή του durability του slot. Αν δείτε το 16 επί και το 8 επί slot, που συνήθως αυτά είναι που θα φιλοξενήσουν στις 99 από τις 100 περιπτώσεις κάρτες γραφικών, έχουν μια μεταλλική επένδυση για να αντέχουν περισσότερο στα πατήματα και ξέρετε, ξέρω εγώ, στην κακομεταχείριση τέλος πάντων. Υποστηρίζεται τριπλό crossfire, δηλαδή με 3 κάρτες crossfire, αλλά διπλό SLI εδώ ή και εδώ, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κατέβεις εδώ κάτω, της Nvidia. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα εδώ πίσω, έχουμε ένα PS2 εδώ πάνω, 2 USB 2 εδώ κάτω, ένα DVI-D για την onboard κάρτα γραφικών και συνεχίζω με τα, πώς τα λένε, αυτό γιατί μου το κλείσε, δεν μου το κλείσε έτσι. Εδώ έχουμε 2 ακόμα USB 2 και έχουμε το καινούριο, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά της εν λόγω motherboard, έχουμε το καινούριο 3,1 USB Generation 2 παρακαλώ. Εδώ έχουμε το Type-A και το Type-C, το οποίο κρύβεται λιγάκι. Όχι, εσείς το βλέπετε καλά, εγώ το βλέπω λίγο στραβά από εδώ. Που σημαίνει ότι υπάρχουν διπλάσεις σχεδόν ταχύτητες. Τώρα, εδώ, όπα, μου έκλεισε και η οθόνη, δεν πειράζει. Εδώ έχουμε το LAN με τα δύο λεντάκια δεξιά και αριστερά, αυτό είναι το Activity LED και αυτό είναι ο φόρτος, ανάλογα με, με τον τρόπο που κάνουν blink και το χρώμα τους καθορίζεται και η ταχύτητα. Ας πούμε εδώ πέρα, αν αυτό το βλέπετε πράσινο, σημαίνει ότι έχουμε 100 Mbps, ή αν το βλέπετε νομίζω κίτρινο ή λευκό, υπάρχουν 1 γίγκα κτλ. Εδώ έχουμε άλλα 2 USB 3 κάτω. Εδώ είναι οι υποδοχές για τον ήχο μας, τα line in και out και η έξοδος για την, η οπτική, για την οπτική ίνα. Και έχουμε και άλλα 2, τα είπα αυτά, ναι, okay, τα είπα. Τι άλλο έχω να πω για αυτή τη συγκεκριμένη motherboard? Υπάρχει αυτό το τσιπάκι, το Gaming LAN, που ουσιαστικά βελτιώνει πάρα πολύ τις gaming επιδόσεις της motherboard, μπουστάρει γενικά τα παιχνίδια, κάνει ένα easy overclock χωρίς να χρειάζεται να ασχολείστε εσείς με το overclock, και γενικά βελτιώνει την όλη εμπειρία, βελτιώνει επίσης και την απόδοση του Ethernet εδώ πίσω. Επίσης κάτι σημαντικό είναι ότι υπάρχει και protection για τον στατικό ηλεκτρισμό στην Ethernet πίσω, για να μην έχετε διάφορα άλλα προβλήματα. Αυτή είναι γενικότερα η motherboard, είναι μια πολύ καλή περίπτωση για αυτούς που θέλουν κάτι καλό και όχι πανάκριβο, στην περίπτωση που θέλουν να φτιάξουν ένα Skylake σύστημα. Το καλό είναι ότι έχει DDR4, γιατί υπάρχουν και συστήματα με DDR3. Είναι πολύ καλό ποιοτικά, είναι εξοπλισμένη με ό,τι χρειάζεται από ήχο, από LAN, από modes. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο πράγματα που μπορείτε να ρυθμίσετε μέσα στο BIOS για να βελτιώσετε την εμπειρία σας. Μου αρέσουν γενικά οι τελευταίες motherboard της MSI, οι εκδόσεις BIOS των τελευταίων motherboard της MSI, που χωρίς να απαιτούν, ξέρω εγώ, super wow γνώσεις, μπορείς, μπαίνεις και κάνεις διάφορα με απλούς διακόπτες on-off, ξέρω εγώ, και τα κάνουν όλα αυτόματα. Γενικότερα απολαμβάνω πολύ αυτές τις motherboard που σε βοηθούν και σου δίνουν με ένα διακοπτάκι on-off αυτόματη βοήθεια στο overclock σου. Υπάρχει DTR Boost εδώ πέρα που μπουστάρει τις, πώς το λένε, τις μνήμες RAM, χωρίς να χρειάζεται εσείς να ασχολείστε ούτε καν το XMP profile,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε το boost, τον DTR και να έχετε βελτιωμένη συχνότητα και απόδοση στις RAM και ούτω καθεξής. Η τιμή της τώρα θα τη βρείτε στα ελληνικά καταστήματα με τιμή που ξεκινάει κοντά στα 139 και κάτι ευρώ. Θεωρώ μια πολύ φυσιολογική τιμή για τη συγκεκριμένη motherboard και νομίζω ότι αν υπάρχουν άλλες απορίες θα είμαι πολύ χαρούμενος να σας απαντήσω προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι, αγαπητέ, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Προφανώς και έχεις ξεχάσει πράγματα όταν αναφέρεσαι σε motherboard, το οποίο έχει να πεις 1 εκατομμύριο στοιχεία του. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο για τη βοήθεια στο βίντεο. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Και εσείς, αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο εδώ στο Infernum Braveheart κανάλι, αφήνετε ένα σχόλιο, κάνετε ένα like, κάνετε και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Bye. Δεν μπορώ να την αφήσω. Εντάξει, bye.